κουράγιο και δύναμη. Ναι. Συγχαρητήρια και στους δυο σας. Ευχαριστούμε, κύριε Αρχολάκη. Ευχαριστούμε. Λοιπόν. Ναι, ναι. Δεν ξαναγαέρνω. Δηλαδή είμαι φορτισμένη, συγχωράτε με και με συγχωρήσει και ο κόσμος. Λοιπόν, πέφτασα σε αυτό το σημείο, ούτε καμαρώνω που έκαψε τα έργα μου σε σχέση αυτή τη κατάσταση που έφυγε. Και λέω τέρμα. Θα φύγω και δεν ξαναγάρω, να δεν τα γεννώ. Ε? Βέβαια να το πού πάλι ξαναγάιρα. Αλλά όλα αυτά. Ε? Εγώ ναι, το ξέρω, ήμουν από τα γενοφάσκια μου. Εντάξει, θα έρθουμε στο φακέλωμα, γιατί ξέρεις, γιατί είσαι αγγλί στο κεφάλι. Και... δεν το βάλεις κάτω και καλά σου κάνουν. Πρέπει να με πειράξει ότι θέλω πράγματι αυτή, το ότι ο άνθρωπος είναι κάτι καταπληκτικό. Ποτέ σου σκέφτηκες ποτέ σου να συμβιβαστείς. Πώς δεν συμβιβάζω, αγάπη μου. Μα συμβιβάζεις σε ένα βαθμό, αλλά την αξιοπρέπειά σου δεν μπορεί να την θυσιάσεις. Το πρώτο βράδυ κοιμάμαι, που ήταν το απόλυτο πιστεύω, πίστευα και αυτό, ότι δεν επιτρέπω στον εαυτό μου το να γίνω ένα σωρό σκόκαλα. Έτσι. Ναι. Το να περάσω έτσι από τη ζωή. Έστω, από αυτό, έστω το απειροελάχιστο, το τόσο, δεν το επιτρέπα. Έτσι. Αυτό είναι γεγονός. Μπορεί να έχω και τις ανθρώπινες αδυναμίες που είμαι γεμάτη, αποκαλύπτω και μ' αρέσει και το παρεάκι, δικό στο παρεάκι, το κρασί. Ελληνέτε και δε έγινε χαρό και δε... Πρώτον και η δουλειά μου, όλα μου τα έργα, τα 1600 αυτά που έχω αριθμίσει, είναι ζυμωμένα απόλυτα με τη μουσική του Μίκη, γιατί πάντα βασική προϋπόθεση σε μένα είναι για να δουλέψω. Μουσική υπόκρουση, έτσι, πρέπει να είναι διαπασόν, η φλόγα από το κερί και ένα μένο τζάκι. Ένας από αυτούς τους παράγοντες, όταν δεν είπα, γίνομαι ανίκανη. Λοιπόν, τα έργα μου όλα είναι ζυμωμένα, βασικά, το μεγαλύτερο ποσοστό, με τη μουσική του Μίκη. Λοιπόν. Που υποστηρίζουν πως η τέχνη σε τελευταία ανάλυση δεν μας χρειάζεται, δεν μας δίνει τίποτα. Εσείς μέσα από την προσωπική εμπειρία, την ανθρώπινη και μέσα από την τέχνη που κάνετε, πιστεύετε ότι επηρεάζει, μπορεί δηλαδή η τέχνη να είναι το κίνητρο για έναν κόσμο ειρήνης, έναν κόσμο πιο ανθρώπινο? Αυτό είναι το τραγικό, το ότι από τότε που σταμάτησε η τέχνη, το πνεύμα να υπάρχει, οδηγούμαστε και στην καταστροφή. Μην ξεγελιόμαστε. Ο άνθρωπος είναι μόνο αυτό. Αυτό έπρεπε μόνο να είναι. Η δύναμη της Μαρίας είναι κάτι ξεχωριστό. Έχει έναν κόσμο μέσα της ατελείο. Δίνει και την ψυχή της για το φίλο της. Δίνει τη ζωή της για την Ελλάδα και ιδιαίτερα για την ιδιαίτερη πατρίδα της. Γι' αυτό και άραξε εδώ. Γι' αυτό και έκτισε αυτό το ωραίο δημιούργημα.
και γι' αυτό θα μείνει η μνήμη της όχι μόνο στην περιφέρεια όπως είπε ο πρόεδρος, αλλά και γενικότερα σαν ένα παράδειγμα προς μίμηση. Λιγάκι σπάνιο πράγμα, λιγάκι πολύ σπάνιο πράγμα. Ας ελπίσουμε πως θα βρεθούν άνθρωποι να την ειδηθούν σε άλλους τομείς, ανάλογα. Μέσα στο ρεαλισμό της υπάρχει η μεγάλη δύρης και αέναη ανθρώπινη αγωνία και ο πόνος. Γιατί και η Μαρία πονάει. Είμαι βέβαιος πως τα χαρούμενα βήματά της, τα χαρούμενα βλέμματά της, τα χαρούμενα λόγια της κρύβουν και ένα βαθύ πόνο. Πιστεύω ότι ο πόνος για μια ανθρωπινή ζωή. Το έδειξε και το δείχνει κάθε μέρα. Θα τη σφίγγω βαθιά το χέρι, δυνατά, με απέραντη φιλία και αγάπη. Αρμάθιασα καρδιές από χωράφι που το είχα εγώ σπαρμένο μόνο με αυτές. Αρμάθιασα καρδιές από χωράφι που εγώ το είχα σπαρμένο με σπόρο καρδιάς που μου είχε περισσέψει. Ψευτιά μην πεις πως στην ψυχή σου μέσα υπάρχει μόνο φως. Θάρρος αν είχες θ' άκουγες, κατάρες που ξεστόμιζε και εκείνους που δεν εστόλισαν με δάφνη στο πέρασμά της. Ψευτιά μην πεις πως αγαπάς, αφού χώρος καρδιάς μικρός υπάρχει. Και να χωρέσει δεν μπορεί, όλες αυτές χορεύονται. Το περιθώριο μέχρι που απλώς να κάνω μία συναυλία. Αν όμως είναι ένας καλλιτέχνης που πράγματι προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει ουσιαστικά τον κόσμο εναντίον των πολέμων, αυτό δεν περνάει σε κανένα κανάλι. Αυτό το βιώνω και γενικά όχι μόνο στο κανάλι και στον έντυπο, δηλαδή από 15 χρονών που γύριζα με τις συγκογραφίες, γιατί στάθηκε οριακό το Βιετνάμ στη ζωή μου, βέβαια επανειλημμένος το έχω πει λοιπόν. Γύριζα με τις συγκογραφίες. Λοιπόν. Ναι. Γιατί πού να βγει και έξω, έτσι, να του πάει του κακορίκου. Ούτε μονομεριούνε σήμερα οι άνθρωποι. Δεν σμίγουνε και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Να πάψει να υπάρχει ανθρωπιά στους ανθρώπους. Μα γιατί όταν υπάρχει ανθρωπιά, υπάρχει και σκέψεις. Λοιπόν, θέλουν να μας κάνουν τελείως. Λοιπόν, να μας περνάνε όλα αυτά τα σκουπίδια, να μας κλωνοποιούνε, γιατί μας έχουν κλωνοποιήσει πλέον. Δεν μιλάνε για σωματικά να μας κλωνοποιήσουν, έτσι. Μας κλωνοποίησαν τελείως. Νοητικά. Τι να φοβάται ο άλλος να βγει να βρεθεί με το φίλο του, να πει ξέρω εγώ το κρασάκι του. Λοιπόν, ενδιαφέρονται λίγο για το καλό μας. Έτσι. Και στην Ιουγκοσλαβία, μέχρι πρόκειται τους βάζανε τη ζώνη ασφαλείας, τους επέβαλαν και το αλκοτέστ. Για να έχουν πολλούς, πολύ κόσμο μετά για να τους βαρβανίζουν. Άσε με, Βρενικό.
Λόγω αρχημίας τι να πει κανείς, βέβαια. Λοιπόν... Η γης κοινωνία ποια είναι. Όχι να αυτός ότι δεν το περισσότερο στα αστυνόμους να έχουμε, που βλέπουν στις τηλεοράσεις και υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων, ή αν έχουμε 1.000, 2.000, 20.000 ή 30.000 αστυνομικούς. Το θέμα είναι να η υγιής κοινωνία, τα λέμε υγιής κοινωνία, η παιδεία όλα αυτά, να μην χρειάζομαι να με αστυνομεύσουν. Να μην υπάρχει αλίμονο. Ενώ τώρα δεν ξέρω που δημιουργούμε εγκληματίες και μετά τους κυνηγούμε, αφού εμείς τους δημιουργούμε. Ή με τα προγράμματα στην τηλεόραση, έτσι δεν είναι. Εγκληματίες δημιουργούμε, αν δεν είναι το παιδί τώρα 3-4 χρονών, που είναι σφουγγάρι το μυαλό του, η καρδιά του. Από 3-4 χρονών τι βλέπει. Μόνο εγκλήματα, το πότε να σκοτώνει. Γίνεται. Πού δεν πάει δηλαδή. Ο ένας να βλέπει τον άλλο μας δηλαδή. Τι αστυνόμευση. Χρειάζεται η παιδεία, αλλά αυτό δεν το θέλουν. Δεν το θέλουν. Δεν πρέπει το παιδί, το άνθρωπο να ανεβάσει το επίπεδο του. Πρέπει να είμαστε εκεί να μας. Ασύλληπτα. Αλλά τι πάλι να το κάνουμε όπως στην Αμερική που βλέπεις ο άλλος για τροχαία παράβαση που μπορεί να μην σταματήσει να τον δολοφονούνε. Πού πάει αυτό. Σε μανία μα αντιστέκομαι σε νόμους τις πλατείες και τους δρόμους αντιστέκομαι σε νόμους, τις πλατείες και τους δρόμους αντιστέκομαι. Και μονάχα στα όνειρά μου λευτερώνομαι. Ξαναβρίσκω τη χαρά μου και δρώνομαι. Και μονάχα στα όνειρά μου. Στα μάτια του μωρού παιδιού, μόλις γεννηθεί, ότι βλέπουμε το Θεό, έτσι. Όμως γεννιόμαστε με 9 ωραία στοιχεία και ένα άσχημο, υποθετικά. Έτσι. Όμως, σταδιακά έρχεται η ζωή και μας κάνει, αντιστρέφονται οι όροι, να γίνονται τα 9 άσχημα και να μένει ένα ωραίο. Λοιπόν, θέλω να πω, αν υπήρχε η προϋπόθεση μας να παίρναμε μόνο θετικά μηνύματα, έτσι, τότε που ο εγκέφαλος του ανθρώπου, η ψυχή του παιδιού, η ψυχή του, η καρδιά του είναι σφουγγάρι. Όλα τα καρδιακά εξελικτικά, να έχει φτάσει η εποχή μας να είμαστε επιπέδου. Δηλαδή ο καθημερινός άνθρωπος έπρεπε να είναι επιπέδου σκύλου. Δεν ξέρω αν γίνουμε τυχαίοι. Βεβαίως είναι τυχαία, δεν είναι τυχαία. Αλλά δεν πρέπει όμως να ανέβει το επίπεδο. Γιατί αν ανέβει το επίπεδο, το μορφωτικό, έτσι, των ανθρώπων. Αρχίζει αυτό. Δεν μπορεί να τον κάνουν ό,τι θέλουν. Μεγαλώνουμε. Μας μεγαλώνουν η οικογένεια, η κοινωνία, το σχολείο, η θρησκεία. Μας διδάσκει την αγάπη, έτσι. Λοιπόν, το ότι ποτέ δεν πρέπει να έρθουμε σε αντιδικία που να φτάσουμε στο σημείο, έστω να χειροδικήσουμε με τον άλλον, έτσι. Γιατί αλλήμονόμαστε ότι θα δικαστούμε, ο νόμος παρεμβάλλεται, αν εγώ σε χτυπήσω, κάποια στιγμή με χτυπήσεις, πλέον, ότι, λοιπόν, ότι πρέπει να αγαπούμε όλο τον κόσμο. Κι όμως, απ' την άλλη, όταν φτάσεις σε μία ηλικία, ότι αλλήμονα δεν πάρεις το όπλο στα χέρια σου να αρχίσεις να σκοτώνεις. Φανταστεί ένα κόσμο ο άνθρωπος, χωρίς πόλεμο. Όλα αυτά πλέον τα χρήματα, όλη τη φαία ουσία, όλα αυτά που χρησιμοποιούνται πήγαιναν πλέον μόνο για το καλό. Θα ήταν ένα ποίημα για όλη την ανθρωπότητα. Βέβαια η θρησκεία δεν μας φταίει. Φταίει από εκεί και ύστερα ο κλήρος. Είναι μία αυτή, δεν φταίει η θρησκεία. Ο κλήρος είναι γιατί η θρησκεία πράγματι. Εντάξει λέει, από εκεί και ύστερα αυτός ο κλήρος πως τα κάνει πλακάκια, τα έκανε και τα κάνει πλακάκια με την πολιτεία, με τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Έχουμε την εντύπωση ότι επιλέγουμε, έτσι, από το πιο ασήμαντο στο πιο σημαντικό στη ζωή μας. Καμία επιλογή δεν είναι δικιά μας.
αλλά όμως μας το περνάνε τόσο έμεσα και διπλωματικά που έχουμε την εντύπωση ότι είναι δικιά μας επιλογή. Ή το τι μπορεί να μας κάνει ευτυχισμένους και να μας κάνει να είμαι ευτυχισμένη, μας έχουν περάσει το μήνυμα ότι ναι, πρέπει να αποκτήσω πιστωτικές κάρτες, να γεμίσω με γραμμάτια, να αποκτήσω όλα αυτά τα καταναλωτικά αγαθά, να τρέχω και να μην φτάνω, να κάνω τόσες αβαρίες στη συνείδησή μου, να πατώ επιπτωμάτια. This is World Business This Week from the news. Δεν έπρεπε ποτέ να τραβάει αγωνιστικά τον κακοτράχαλο δρόμο της αρετής και της αγάπης και της θυσίας. Η Μαρία Πανουδάκη σαν να θέλει να μας μεταδώσει με τα έργα της την φωτιά που ανάφτει μόνο μέσα από τη φλόγα της ματιάς που την αλήθεια αναζητάει. Και σαν πως παλεύει πάντα να ανάμεσά μας να βρει το κουράγιο ενός μικρού άτλαντα για να συνεχίσει την πορεία της φορτωμένη με έναν κόσμο αδικίας. Λίγη μετατόπιση σε αυτόν τον κόσμο να προσφέρει προς τον ήλιο και τη δικαιοσύνη. Αυτά αναγυρεύει η Μαρία. Η Μαρία είναι μια ιέρια που χρησμοδοτεί σε έναν ναό που ήδη έχει δημιουργήσει τον καστρόπυργο εκείνο της ειρήνης στα φτερά των Χανιών. Από την έπαρξη αυτή της ειρήνης των απτέρων η Μαρία δίνει στον άνθρωπο φτερά με τη ζωγραφική, με την ποίησή της και με τον αγώνα της για την ειρήνη. Ας της ευχηθούμε να ζήσει πολλά χρόνια, πάντα γερή και δυνατή και ωραία, να παλεύει και να δημιουργεί. Το γέρος της τέχνης και της ειρήνης το έχει ήδη κερδίσει. Το μέλλον το ειρηνικό είναι μπροστά της ανοιχτό. Και για εκείνη και ας ελπίσουμε και ας πιστέψουμε και για την ανθρωπότητα. Κάτι από το ρίτσο. Η Μαρία Ορφανουδάκη κλαίει, γελάει, με μια αποκλειστική ειλικρίνεια, με μια δύναμη που ξαφνιάζει και κατηλώνει, γνήσια στις εκρήξεις και στη σιωπή της, στη χαρά της, στην απεσιοδοξία της, στην περηφάνεια της, στη δύναμή της. Έχει τόσα πρόσωπα που ξαφνιάζει, έκφραστη και δυναμική, διακριτική και αποφασιστική. Η προσωπικότητα της Μαρίας Ορφανουδάκη ξεχυλίζει από δύναμη και γοητεία που συναρπάζει. Όλη της η ζωή δεν είναι παρά ένας ο δρόμος στην τέχνη, μια συνεχής ανηφορική πορεία προς την κορυφή, προς το απόγειτο. Ματάκι από τον αγαπητό μας τον Μητροπολίτη Κισάμου και Ρήμ, τον Ειρηναίο. Η σύντομη επίσκεψή μου στο ειρηνικό εργαστήρι των Απτέρων και το τεύχος με τους πίνακες και τα ποιητικά γνωμικά σου με κάνουν να στοχαστώ για το πρόσωπό σου και το έργο σου και να πω το λόγο μου όχι σαν κριτικός, αλλά σαν πνευματικός πατέρας. Σίγουρα έχεις το μερίδιό σου από τα ταλέντα που δίνει ο Θεός στα πλάσματά του. Η αγάπη σου στην Κρήτη και την ανθρωπότητα, η ευαισθησία σου στην ειρήνη και τη συνεργασία σου των λαών δείχνουν άνθρωπο με προσωπική σφραγίδα. Σίγουρα ο κόσμος μας, ο χρεοκοπημένος, χρειάζεται θεραπεία και σωτηρία. Υπάρχουν ακόμα σκαλοπάτια. Εύχομαι να τα ανεβείς και από εκεί πάνω να δώσεις με την τέχνη σου τη δική σου μαρτυρία, όπως την έδωσαν οι μύστες της ομορφιάς και της αγνότητας και οι μάρτυρες της αλήθειας και της θυσίας. Ο δρόμος της χάριτος είναι στρωμένος με την πέτρα της θυσίας.